διαφωνία Σόιμπλε Λαγκάρντ για το ελληνικό χρέος και η ηχηρή παρέμβαση του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών Ζακ Λιού υπέρ της ελάφρυνσής του. Η επιμονή του Βόλφγα Σόιμπλε που θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος απομείωσής του. Οι συναντήσεις και οι επαφές του Ευκλήδη Τσακαλώτου και του Γιώργου Χουλιαράκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένταση και διαξηφισμοί στην ακρόαση του Υπουργού Επικρατείας Νίκου Παπά στην Επιτροπή της Βουλής. Οι εντάσεις με τον Μάκη Βορίδη και τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Τι είπε για τον Ιωάννη Καλογρίτσα και τις καταγγελίες του Δημήτρη Κοντομινά. Όλες οι αλλαγές στις συντάξεις χειρίας. Σε ποιους κόβονται οριστικά και σε ποιους περικόπτονται περισσότερο από το 50%. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Σειρά κρίσιμων επαφών έχουν ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο Γιώργος Χουλιαράκης στο περιθώριο της Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσιγκτον. Ενωμένεται ο πόλεμος μεταξύ του Ταμείου και του Βερολίνου για την ελάφρυνση του χρέους. Λαγκάρντ και Σόιμπλε για μία ακόμη φορά έδειξαν τις διαφορές τους, με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών Ζακ Λιού να κάνει νέα ηχηρή παρέμβαση, ζητώντας από τους Ευρωπαίους να υλοποιήσουν άμεσα τη δέσμευσή τους για ελάφρυνση. Εκ διαμέτρου αντίθετη είναι η εκτίμηση και η στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μπροστάρι το Βερολίνο αναφορικά με το ελληνικό χρέος, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες δια του Υπουργού Οικονομικών Ζακ Λιού μοιάζουν ως διαιτητής που προσπαθεί να σώσει την κατάσταση. Η Σύνοδος του Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον έδειξε για μία ακόμη φορά το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο και τον Γιώργο Χουλιαράκη να επιχειρούν να σώσουν την παρτίδα με συνεχείς επαφές στο περιθώριο της Συνόδου. Η Κριστίν Λαγκάρντ σταθερή και αμετακίνητη, έχοντας ως μη δεχόμενη αμφισβήτηση δικαιολογία τους κανόνες που διέπουν το Ταμείο, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να εισέλθει στο ελληνικό πρόγραμμα και ως εκ τούτου να δώσει ένα ποσό το οποίο μπορεί να φτάνει τα 16 δισεκατομμύρια ευρώ, αν δεν υπάρξει ελάφρυνση του ξεκάθαρα μη βιώσιμου χρέους. Φρόντισε να προσθέσει μάλιστα και την ανάγκη επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων, αλλά κατέστη κάτι παραπάνω από εμφανές ότι το χρέος αποτελεί το βασικό αγκάθι για το Ταμείο και φυσικά για το βασικό του χρηματοδότη, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Changed. We believe that there has to be very significant structural reforms in place and delivered. We also believe that there has to be a debt that is sustainable going forward. Την αρχή είχε κάνει άλλωστε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Ζακ Λιού, δηλώνοντας ότι η μόνη σταθερή απάντηση σε ένα μη βιώσιμο χρέος είναι η αναδιάρθρωσή του. Η απάντηση σε αυτόν ήρθε από τον Wolfgang Schäuble, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι το χρέος της Ελλάδας δεν είναι το πρόβλημα και όταν η συζήτηση επικεντρώνεται μόνο στο ζήτημα αυτό, παραπλανά τον ελληνικό λαό. Το πρόβλημα είναι, τόνισε, ότι η Ελλάδα θα πρέπει να ανακτήσει ή πιο σωστά να αποκτήσει ανταγωνιστικότητα. Ο Βόλφγκαν Σόιμπλε είχε επιλέξει να διαδραματίσει το ρόλο του κακού, καθώς γνωρίζει ότι οποιαδήποτε συζήτηση για το χρέος, πόσο μάλλον πρόταση για αναδιάρθρωσή του, θα βρεθεί αντιμέτωπη με ισχυρές αντιδράσεις στο εσωτερικό της γερμανικής κυβέρνησης. Σειρά σημαντικών επαφών έχουν τώρα στο περιθώριο της Συνόδου στην Ουάσιγκτον ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης. Κατά τη συνάντηση με τον Ζακ Λιού, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε τη σημασία να συνεχίσει η Ελλάδα να εφαρμόζει τα μέτρα που έχουν ήδη ψηφιστεί και να ολοκληρώσει την επόμενη σειρά των στόχων ορόσημων που πρέπει να κλείσουν τον Οκτώβριο. Μεταξύ αυτών τα σχέδια για τις ιδιωτικοποιήσεις και οι κρίσιμες μεταρρυθμίσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα. Παράλληλα όμως τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να υλοποιήσει τη δέσμευσή της να θέσει το χρέος της Ελλάδας σε βιώσιμη πορεία μέσω ουσιαστικής ελαφρύνσης του, η οποία θα πρέπει να υποστηρίζεται από αξιόπιστη ανάπτυξη και δημοσιονομικές προσαρμογές που είναι ζωτική σημασία για τη μακροπρόθεσμη οικονομική κατάσταση της χώρας. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος είχε στη συνέχεια συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Πιέρ Μοσκοβισή, αλλά και τον Βόλφγκαν Σόιμπλε αργότερα, τον οποίο επιχείρησε να πείσει για την ανάγκη τήρησης των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων για το χρέος. Καλώς ορίζω το Γιάννη Στρατάκη στο στούντιο του Blue Sky να σχολιάσουμε την επικαιρότητα της μέρας. Και βέβαια, ξεπερνώντας το γνωστό που λέμε συνήθως Γιάννη Στρατάκη, εμείς οι δημοσιογράφοι, ότι έχει μια σειρά υψηλών επαφών ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο κύριος Χουλιαράκης εκτός συνόρων και μάλιστα υψηλότατων επαφών. Αυτό στο οποίο είμαστε για μία ακόμη φορά θεατές είναι στην εντονότατη διαμάχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με την ευρωπαϊκή πλευρά αναφορικά με το χρέος και την πορεία της ελληνικής οικονομίας, και χωρίς να υπάρχει κάτι που να φαίνεται στον ορίζοντα ότι αυτή η διαμάχη θα καταλήξει σε κάτι θετικό για μας.
Σίγουρα, πριν από... Εμείς πολιτικά θα προσπαθήσουμε είναι, να το προσεγγίσουμε. Είναι πολλωστή φορά που λέμε πάλι παρέμβαση του αμερικανικού παράγοντα για την ελάφρυνση του χρέους, αντίσταση του Σόιμπλε, διαφοροποίησης και έντονες κόντρες με την Κριστίν Λαγκάρτ. Είναι σαν να βλέπουμε το ίδιο έργο συνεχώς, επανάληψη. Ακριβώς. Πριν από τρεις μέρες που βγήκε η δήλωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι θα πιάσουμε τους στόχους και ήταν υπεραισιόδοξη αυτή η πρόβλεψη, μίλησα με μια πηγή μου από το Μαξίμου και παίρνω πώς αξιολογείται αυτή την έκθεση ή αυτή την προοπτική, αυτή την αισιοδοξία. Με εξέπληξε η απάντηση. Δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε. Δεν μας έχει συνηθίσει σε καλά λόγια, πρώτον. Δεύτερον, να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτά τα καλά λόγια. Και τρίτο και βασικό, θα πρέπει να καταλήξει το Διεθνές Ταμείο, προσέξτε, αυτό από κυβερνητική πηγή. Mm-hmm. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρέπει να καταλήξει με τη Γερμανία τι θα κάνουμε με το δημόσιο χρέος. Άρα αυτή η απάντηση ενός στελέχους της κυβέρνησης δείχνει πολύ καθαρά και ανάγλυφα τον πόλεμο που βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Από τη μία πλευρά ο Σόιμπλε να λέει μια χαρά είναι, δεν είναι το κυρίαρχο ζήτημα το δημόσιο χρέος της Ελλάδας. Από την άλλη πλευρά, την κυρία Λαγκάρντ για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό να επαναφέρει τον όρο κούρεμα και όχι αναδιάρθρωση και βεβαίως στην ίδια γραμμή τον κύριο Λιού, τον αμερικανικό παράγοντα. Εδώ είναι οι οποίοι όμως σαφέστατο... λαμβάνουν μια σταθερή απάντηση. Βεβαίως. Βάλτε λεφτά και λύστε το θέμα του χρέους. Γιατί είναι, ναι, αλλά είναι οι Αμερικανοί η απάντηση έχουν, Σόιμπλε πάντα. Οι Αμερικανοί έχουν βρει ένα πιο έξυπνο τρόπο. Να μην βάζουν λεφτά, αλλά να παίρνουν λεφτά και να τα παίρνουν από τη Γερμανία. Είναι το τρίτο πρόστιμο που έχουν επιβάλει στην Γερμανία, Deutsche Bank, ναι, έχει προηγηθεί Siemens, Volkswagen, που ουσιαστικά αποδυναμώνει και παραλίγο να δημιουργήσει ένα τεράστιο ατύχημα οικονομικό στη Γερμανία, στην Ευρωζώνη, με την Deutsche Bank. Ίσως να μην αντιλαμβάνεται η ηγεσία της Γερμανίας αυτό που πραγματικά συμβαίνει αυτή την ώρα. Όμως, διαβάζοντας και σήμερα κάτι άλλο, μια έρευνα για το πώς που στηρίζεται η ανάπτυξη της Γερμανίας. Ξέρετε που στηρίζεται? Σε δύο παράγοντες. Στις δημόσιες δαπάνες για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου που έχει τζιμπήσει τώρα τελευταία. Λοιπόν, πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε στο γεγονός ότι κυρίαρχο ρόλο παίζει η Γερμανία και θα πρέπει να γίνει κάτι εξαιρετικά σημαντικό από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να υπάρξει κάποια λύση για το πρόγραμμα. Ποιο θα ήταν αυτό το ανατρεπτικό? Να πει ξεκάθαρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι κύριοι, εγώ φεύγω από το πρόγραμμα. Περίπου γιατί το έχουν πει άλλο... ότι εμείς ενδεχομένως θα αποχωρήσουμε. Υπάρχει και η επιστολή του Πολ Τόμσεν, έτσι, ο οποίος ζητά την αποχώρηση από το πρόγραμμα. Αυτό όμως, για να ολοκληρώσω, τι σημαίνει? Τεράστιο εσωτερικό πρόβλημα στη Γερμανία. Ήδη οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, Μέρκελ Σόιμπλε, ζητούν εξηγήσεις. Γιατί όταν ψήφισαν για το ελληνικό πρόγραμμα, τι είχαν πει? Ότι θα είναι μέσα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αν έχουμε μια τέτοια εξέλιξη, όπου ρητά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και θελήσει να παίξει έτσι με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξεις. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει να αρχίσουμε να χτυπάμε καμπάνες, γιατί τα υπόλοιπα που φέρνει και κουβαλά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα μας φτωχοποιήσουν ακόμα περισσότερο. Μα ούτως ή άλλως ο τρόπος που χειριζόμαστε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε ελληνική πλευρά μιλάω, έχει δημιουργήσει αρκετούς προβληματισμούς και σύγχυση, διότι το θέλουμε για το καλό σκέλος της υπόθεσης που είναι η επιμονή του για το χρέος, το απεχθανόμαστε για όλα τα υπόλοιπα τα οποία ζητάει. Αλλά δεν ξέρω τελικά και αυτό το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη πόσο καλό είναι. Δηλαδή υπάρχει μια αντίφαση και στην ελληνική αν θες διεκδίκηση στη λογική του ότι από πουθενά επί της ουσίας δεν υπάρχει κάποιο φως το οποίο να διασφαλίζει. Ότι θα υπάρχει μια εξέλιξη υπό την έννοια της αμέσου μετακύλησης κάποιων θετικών στοιχείων από την ελληνική οικονομία στην κοινωνία. Αυτό δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα. Δυστυχώς δεν διαφαίνεται και προσέξτε, θα επιμείνω λίγο στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην ελληνική πλευρά το ότι εν πάση περιπτώσει έχει παγιδευτεί διαχρονικά από τον Γιώργο, τον Αντώνη μέχρι τον Αλέξη σήμερα. Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την ετήσια έκθεση, το δημόσιο χρέος, εγώ το φωνάζω καιρό, της Ιαπωνίας, είναι βεβαίως άλλα τα μέγεθη, είναι 255% του ΑΕΠ. Εμείς είμαστε μόλις στο 180, με μια διαφορά ότι η Ιαπωνία βεβαίως το εξυπηρετεί. Σε παγκόσμιο επίπεδο, εάν αθροίσουμε το ακαθάριστο εθνικό προϊόν
ολόκληρη συμφιλίου, το χρέος είναι 250%. Να. Άρα λοιπόν, αν δεν γίνει μια συστηματική και προς όλες κατευθύνσεις ρύθμιση του χρέους, πολύ φοβάμαι ότι θα ζήσουμε πολύ χειρότερες στιγμές από αυτές που ζούμε σήμερα. Πάντως, θεωρώ ότι είναι η δεύτερη φορά που οι Ευρωπαίοι εταίροι αθετούν υποσχέσεις. Η μία ήταν το 12 αναφορικά με το χρέος και αυτό ήταν γραπτό. Η δεύτερη είναι τώρα που ήταν προφορικό, διότι μπορεί να μην προκύπτει από κάποια συμφωνία που υπεγράφει. Ήταν πιο ρητό του 12, όμως μπορούμε να καταγράψουμε και να ανασύρουμε από τη μνήμη μας πολλές δηλώσεις παραγόντων του Ευρωπαϊκού Γίγνεσθε, οι οποίοι έλεγαν ότι έχουμε συμφωνήσει ότι θα ασχοληθούμε με το χρέος μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση. Και τώρα το λένε πιο εύκολα, όπως ο κύριος Μοσκοβισή. Όμως προσκρούει στον γερμανικό στο ουσιαστικά παράγοντα, ο Σόιμπλε, για να το πούμε έτσι λέει, πολύ απλά, λέει αφήστε με να κάνω εκλογές και βλέπουμε. Ακριβώς, διότι ακριβώς, τώρα ακριβώς, για να το κάνουμε έτσι λιανά, όπως λέμε στην καθομιλουμένη, αυτή είναι η κόντρα με Μέρκελ, το Σόιμπλε. Μέχρι να πείσουν και τη Μέρκελ να πάει στον ΟΗΕ γενική γραμματέα, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Εσωτερικές αναδιατάξεις, δυστυχώς, το έχουμε ξαναπεί, αλλά όταν πλακώνονται, λέει, οι ελέφαντες, την πληρώνουν τα βατράχια. Αυτό είναι δυστυχώς. Και δυστυχώς είμαστε σε κάποιο τέτοιο σημείο. Πάμε να προχωρήσουμε στον απόϊχο της αδειοδότησης των τηλεοπτικών αδειών αλλά και της παραίτησης των δύο αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συνεδρίασε με εντάσεις η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με την ακρόαση του Υπουργού Επικρατείας Νίκου Παπά. Ο Υπουργός δέχτηκε επίθεση από την αντιπολίτευση για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη και την υπόθεση Καλογρίτσα, με τον κύριο Παπά να υπερασπίζεται τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Ένταση, ηρωνίες, βαρύς χαρακτηρισμοί και καυγάδες έδωσαν τον τόνο κατά την κατάθεση του Νίκου Παπά για τις τηλεοπτικές άδειες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου κλήθηκε για να δώσει απαντήσεις για τον έλεγχο που ασκήθηκε στη διαδικασία αδειοδότησης. Έχουμε παρετήσεις δύο αντιπροέδρων, έχουμε αναβολή της διασκέψεως του ΣΤΕ, μετά από την παρέμβαση του Πρωθυπουργού που λέει ότι είναι αδιανόητο να κρυθεί αντισταματικός νόμος. Ρωτάω λοιπόν, τον κύριο Παπά προβλημάτισε κάτι από όλο αυτό ή όλα καλώς καμωμένα? Για το Θεαθήνα πίστευτε στις παραδείς, κυρία. Έχετε χάσει την ψυχραιμία σας, αλλά μάλλον, ναι, απολύτως σας βλέπω. Και ξέρετε κάτι, έχετε χάσει την ψυχραιμία σας. Λοιπόν, κάνετε, τελειώσαμε. Ο κύριος Ευατίδης. Θα σχολιάσει ο κύριος Υπουργός το θέμα. Μα θέλει να απαντήσει ο άνθρωπος, δεν τον αφήνετε. Δεν θέλει. Ωραία, μια χαρά. Τι να απαντήσει, εδώ πλέον η κοινοβουλευτική πλειοψηφία προστατεύει τον υπουργό που δεν θέλει να προστατευτεί. Λέτε, καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω ότι ζορίζεται ο υπουργός. Έτσι που το κάνει, ζορίζεται. Οι δύο δικαστές παρατήθηκαν από ένα συνδικαλιστικό όργανο, μάλιστα. Και αυτό κλιμακώνει μια πολιτική αντιπαράθεση ότι ιδού η απόδειξη ότι ο διαγωνισμός είναι διάτρητος. Νομίζω ότι ο κόσμος που παρακολουθεί έχει αντιληφθεί ότι μετακινήσετε διαρκώς και προσπαθείτε να κατασκευάζετε γεγονότα από τα οποία πιάνεστε για να συγκουφαντείτε το διαγωνισμό. Το Συμβούλιο Επικρατείας συνεδριάζει εντός του παρόντος κλίματος και αποφαίνεται με σχηματισμό 5 μελών για προσωρινή δικαστική προστασία, αλλά όταν ήρθε η ώρα να εκδικαστεί η επί της ουσίας προσφυγή και να τεθούν τα θέματα συνταγματικότητας, ματαιώθηκε η διάσκεψη και προκλήθηκε όλη αυτή η θεσμική κρίση. Δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο. Νομίζω απάντησα στην ερώτηση του κύριου Βορύδη και θα μείνω σε αυτό. Και καλά θα κάνουμε και εμείς και εσείς να αφήσουμε τους δικαστές να κάνουν τη δουλειά τους. Εγώ σας επαινώ, γιατί η σιωπή είναι χρυσός όταν τίθενται παρόμοια ερωτήματα και όταν υπάρχουν παρόμοιες κραυγαλαίες αντιφάσεις και ανακολουθίες, οι οποίες πλήττουν τους θεσμούς. Ας ακολουθήσουμε, κύριε Βενιζέλο, ας ακολουθήσουμε λοιπόν αυτόν τον κανόνα περί χρυσού και οι δύο. Ναι, όχι και οι δύο, για εσάς Κρήτον το σιγάν του Λαλίν. Δεν καταλάβω γιατί το εννοείτε αυτό. Γιατί το λέτε? Γιατί εν προκειμένου είστε διάδικος. Σημείο αντιπαράθεσης αποτέλεσε και η υπόθεση Καλογρίτσα με τον ανύπαρκτο κατά την αντιπολίτευση έλεγχο του πόθεν έσχες του. Τι πόθεν έσχες είχε? Τη δήλωση του αλουνού με τα 100 στρέμματα, εσάς σας καλύπτει αυτό? Για να δω και τη δική σας αντίληψη για το πόθεν έσχες. Είναι απολύτως σύνομο να προσκομίζει και περιουσιακά στοιχεία τρίτων, εφόσον οι τρίτοι δηλώνουν ευθαρσώς ότι τα διαθέτουν και του δίνουν εξουσία διάθεσης
για το σκοπό το συγκεκριμένο. Τη σχέση σας απασχόλησε, σας απασχολεί. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε τώρα, πραγματικά. Η σχέση ενός ανθρώπου που λέει ότι εγώ ένα περιουσιακό μου στοιχείο το βαρύνω με 100 εκατομμύρια για να κάνει δουλειά ένας τρίτος. Και λέτε ότι αυτό καλύπτει τον τρόπο κτήσης και έχει κάνει τη δουλειά της η Επιτροπή. Εφόσον υπάρχει εξουσία διάθεσης και το συγκεκριμένο ακίνητο είχε αποτιμηθεί στα 100 εκατομμύρια από την Τράπεζα Πειραιώς, καλώς η Επιτροπή το απεδέχθη. Είναι πολύ απλό. Εσείς με ρωτάτε αν με προβληματίζει γιατί ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δήλωσε ότι θέλει να το βάλει ως ενέχειρο, για να καταλαβαινόμαστε, σε αυτή τη διαδικασία. Δεν με αφορά. Πράγματι, καθόλου και δεν σας αφορά και εσάς. Και δεν αφορά και κανέναν πέρα του ιδιοκτήτη. Καταλάβαμε πλήρως, νομίζω με την απάντησή σας, την αντίληψή σας για τη διαφάνεια. Το νόημα του ελέγχου πόθεν έσχες είναι η προέλευση, η πηγή, η σχέση, διότι ακριβώς αυτό λύνει το ζήτημα της διαφάνειας. Ναι. Δεν είναι κλίμα αυτό. Οι πολιτικές αξιολογήσεις που κάνω τις εκλαμβάνεται ως προσωπικό ζήτημα. Είναι εκπρόσωπος των συμφερόντων, δεν είναι πολιτική αξιολόγηση. Είναι, πώς το έχει δηλαδή, όνομα είναι. Και επώνυμο. Ναι, έχει όνομα και επώνυμο, λέγεται παπάς. Ναι, ωραία, αποδείξτε το τώρα. Λοιπόν, να κάνουμε δικαστήριο. Θα έπρεπε να αποσύρετε τη μήνυση απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι ντροπή για το πολιτικό σύστημα αυτό που κάνετε, πραγματικά. Ναι, όχι μόνο δεν θα την αποσύρουμε, όνειδος. Θα παρακολουθήσουμε προσεκτικά την πορεία της. Είναι όνειδος. Και χωρίς να θέλω να σας ανησυχήσω, έχετε και εσείς κάτι θέματα. Περιορίζεται τόσο ασφικτικά το εύρος των επιχειρηματικών συμφερόντων υπέρ των οποίων λειτουργείτε. Προφανώς, όταν ελέγχονται ποινικά ή υπό τον κύριο Παπά και ο κύριος Παπάς έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τις πράξεις τους. Ξανά λέω, θα έρθει η στιγμή που αυτά θα κριθούν και θα αξιολογηθούν. Ο κύριος Παπάς επανέλαβε ότι η επόμενη φάση για το τηλεοπτικό τοπίο θα είναι οι περιφερειακές άδειες, ενώ όπως είπε η κυβέρνηση, είναι έτοιμη να ανοίξει συζήτηση για το θέμα των θεματικών αδειών, προκειμένου να φανεί αν και πόσες χρειάζονται. Επίθεση εφόλης της ύλης εναντίον της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το Αγρίνιο Κυριάκος Μητσοτάκης, μένοντας ιδιαίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς. Έντονα αντέδρασαν πηγές του Μεγάρου Μαξίμου στην ομιλία του, ενώ η συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τους επικεφαλείς της δικαιοσύνης για μισθολογικά ζητήματα έγινε αντικείμενο κριτικής από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, που παρενέβη με ανακοίνωση εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της. Από το Αγρίνιο, όπου περιόδευσε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε βέβαιος για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, ενώ επέμεινε στο χαρακτηρισμό ιστορικό ατύχημα για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχει συντελεστεί, φίλες και φίλοι, μια πρωτοφανής πολιτική αλλαγή. Μια πολιτική ανατροπή, η οποία φέρνει τη Νέα Δημοκρατία πάλι όχι μόνο σε πλεονεκτική θέση, αλλά τη δίνει τη δυνατότητα να πετύχει στις επόμενες εκλογές μια μεγάλη, μια σημαντική πολιτική νίκη. Ιστορικό ατύχημα, αν το χαρακτηρίζει μια κυβέρνηση η οποία έχει εκλεγεί δημοκρατικά, νομίζω έχει και πρόβλημα δημοκρατίας ή αντίληψης δημοκρατίας, για να το λέει αυτό. Διότι εξελέγει από τον ελληνικό λαό δύο φορές. Ναι. Και δεν ξέρω αν θα έπρεπε, κατά τη γνώμη του, να εκλέγεται από τον κύριο Χριστοβοράκο, από τη Siemens. Δεν ξέρω από πού εξάγει αυτό το συμπέρασμα να πει ότι είναι ένα ιστορικό ατύχημα. Στο στόχαστρο του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκε και ο κυβερνητικός χειρισμός στα θέματα της δικαιοσύνης, με αφορμή και τη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς και τις δηλώσεις του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι το δικαστήριο πρέπει να πιάνει και το σφιγμό της κοινωνίας. Αυτή η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης υπονομεύεται συστηματικά από μια κυβέρνηση η οποία αντιλαμβάνεται τη δικαιοσύνη ως προέκταση της δικιάς της εξουσίας. Γι' αυτό και δεν θα κουραστώ να το λέω. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα θεσμικό ανάχωμα στον κατήφορο στον οποίο οδηγείται η χώρα. Λόγος αποτυχημένου καναλάρχη και αγωνία ότι η θετική έκβαση του ελληνικού προγράμματος και η σταθεροποίηση της οικονομίας θα καταστρέψει τα όνειρά του για την εξουσία. Όλα αυτά θα ήταν διασκεδαστικά αν ο κύριος Μητσοτάκης δεν συνέχιζε την απαράδεκτη τακτική των τελευταίων ημερών να στοχοποιεί δικαστικούς. Ερωτώ ευθέως τον Πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή και τον προκαλώ να απαντήσει αν υιοθετεί αυτές τις απόψεις, διότι αυτές οι απόψεις είναι πέρα για πέρα αντίθετες με την λειτουργία της δημοκρατίας. Είναι αδιανόητο να αφήνεται έστω και η αίσθηση ότι οι δικαστές προσαρμόζονται στις επιθυμίες της κυβέρνησης και θεωρώ ότι είναι κορυφαίο που πρέπει να απαντηθεί σήμερα και να μπει στη θέση του. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αριστερό κόμμα, κατά δήλωσή του. Και παίρνει ως μεταγραφή από το παρελθόν
ένα σκληρό δεξιό, έναν άνθρωπο που έχει διατελέσει διοικητής της ΕΕΠ, για ποιο λόγο παίρνει τον κύριο Παγγελόπουλο, ο κύριος Τσίπρας, να καθαρίσει το τοπίο στη δικαιοσύνη. Δυστυχώς τον παίρνει για να δημιουργήσει ένα δικό του σύστημα δικαιοσύνη. Την έντονη αντίδρασή της εξέφρασε και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στην πρόθεση της κυβέρνησης να δοθούν αυξήσεις σε υψηλόβαθμους δικαστικούς λειτουργούς, ενώ για τους υπόλοιπους το μισθολόγιο να είναι ουδέτερο, τονίζοντας ότι δημιουργούνται δικαστές δύο ταχυτήτων. Παράλληλα, αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι η ίδια η Ένωση, όπως και πολλές ακόμη δικαστικές ενώσεις, έχουν ζητήσει από τον Απρίλιο ραντεβού με τον Πρωθυπουργό για τα μισθολογικά τους χωρίς ανταπόκριση. Και τέλος, εκφράζεται δυσαρέσκεια για την παρουσία της ηγεσίας της δικαιοσύνης στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο μισθολογικά θέματα, αφού κατά το Σύνταγμα και την αρμοδιότητα που έχουν, οι δικαστικές ενώσεις συζητούν τα ζητήματα αυτά. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά, να ξεκινήσουμε με το θέμα της αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών. Και σήμερα είχαμε μια πολύ έντονη συνεδρίαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, μια συνεδρίαση την οποία η κυβέρνηση επιμελώς ήθελε να αποφύγει, αλλά βρήκε ο κύριος Βενιζέλος, να θυμίσουμε στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, το άρθρο εκείνο του κανονισμού της Βουλής που παρέκαμψε όλα τα διαδικαστικά εμπόδια που προσπαθούσε να βρει η κυρία Χριστοδουλοπούλου, και έτσι ο κύριος Παπάς έφτασε σήμερα να απαντά σε ερωτήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης και της αιτιάσης. Αν με ρωτάς την άποψή μου παρακολουθώντας όλο αυτό τον έντονο διάλογο, δεν βγήκα σοφότερη. Ούτε είδα ότι καταλήγει. Βέβαια, διεκόπη, δεν τελείωσε η κατάθεση του κύριου Παπά. Διεκόπη, η κυρία Χριστοδουλοπούλου λέει ότι έχει μεγάλο φόρτο η Επιτροπή και δεν ξέρουν ακριβώς πότε θα επαναληφθεί. Μένει να δούμε πώς θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Επειδή έφαγα 2 ώρες από τη ζωή μου το πρωί και υπό άγχος και πίεση να παρακολουθώ. Εκείνο που κατάλαβα είναι ότι είδα ένα Βορύδη και έναν Βενιζέλο να θέλουν να κάνουν κάποιες τοποθετήσεις. Δεν τους ενδιέφερε η απάντηση του κύριου Παπά. Ήθελαν να πούν απλά κάποια πράγματα. Και ειδικά για τον κύριο Βενιζέλο με προβληματίζει το γεγονός ότι δεν μπορώ να διανοηθώ. Και μας έχουν άλλωστε, ανεξάρτητα αν διαφωνεί κανείς, με όλους τους αρχηγούς των μεγάλων εντός εισαγωγικών κομμάτων που πέρασαν από τον τόπο. Δεν μπορώ να φανταστώ το Σαμαρά σε μια τέτοια θέση. Δεν μπορώ να φανταστώ το Μεϊμαράκι έστω προσφάτως. Δεν μπορώ να φανταστώ το Μητσοτάκι. Δεν μπορώ να φανταστώ τον Καραμαλή. Δεν μπορώ να φανταστώ το Σιμίτη. Δεν μπορώ να φανταστώ το Γιώργο. Σε αυτή την έκθεση εντός εισαγωγικών του κυρίου Βενιζέλου. Τώρα, δηλαδή, εγώ αυτό ήθελα το να δώσω τι θα μπορούσε να συμφέρει. Έχει μια λογική, όμως είναι θέμα διαχείρισης που επιφυλάσσει ο κάθε πολιτικός αρχηγός και ο κάθε πολιτικός παράγοντας τον εαυτό του. Όμως η ουσία παραμένει ότι ο κύριος Παπάς υποχρεούται να δώσει απαντήσεις σε πολλές σκοτεινές ή και αμφιλεγόμενες πτυχές της ιστορίας τηλεοπτικές άδειες. Ναι, θα μπορούσε να γίνει με έναν διαφορετικό τρόπο. Και εγώ, γιατί να μην κατατεθεί, θα μου πεις, σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται πλειοψηφία. Να γίνει μια εξεταστική επιτροπή για το όλο ζήτημα. Θα είχε ενδιαφέρον. Έτσι, θα είχε ενδιαφέρον. Όμως, και παρακολουθώντας τα ερωτήματα που τέθηκαν, κανείς λέει, εντάξει, μένω Βενιζέλος, δεν γίνεται. δηλαδή, ουσιαστικά, τι είδαμε? Έναν κύριο Βορύδη να έχει βγει από τα ρούχα του, έναν κύριο Βενιζέλο επίσης, δύο πληθωρικοί άνθρωποι, ξέρουν πολύ καλά, ο ένας καλός δικηγόρος, ο άλλος καλός συνταγματολόγος, αλλά πρέπει να παράγουν και μέσα από τη γνώση της επιστήμης. Ναι, αλλά από την άλλη είδαμε και τον κύριο Παπά να μην δίνει απαντήσεις. Τι απάντησε? Στα επίμαχα. Τι απάντησε? Διότι εδώ δεν θα άνοιγε όλη αυτή η ιστορία αν δεν προέκυπτε το θέμα Καλογρίτσα, και επίσης το σημείο που υπάρχει ως ερωτηματικό, δεν ξέρω αυτό αν θα αποτελέσει ποτέ αντικείμενο απόφασης κάποιου δικαστηρίου, όχι με την έννοια της ποινικοποίησης, με την έννοια της γνωμοδότησης, έτσι, της απόφασης, αν τελικά ο κύριος Σαββίδης είναι υπερθεματιστής ή όχι. Ναι, αν είναι ως επιλαχών υπερθεματιστής κλπ. Αυτά είναι τα οποία δημιουργούν ένα θολό τοπίο για τις τηλεοπτικές άδειες, διότι δεν αμφισβητεί κανείς ότι αυτοί που υπερθεμάτισαν και κατέβαλαν τη δόση. Προς το παρόν, υποτίθεται ότι έγινε ένας έλεγχος και δεύτερος ποθενέσχες. Ελπίζω να μην ξυπνήσουμε κάποιο πρωί και ανακαλύψουμε ότι όλα αυτά είναι στον αέρα. Διότι ποτέ δεν ξέρεις. Από όποια απόφαση πάρει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Εγώ σας λέω ότι
ότι όλα καλώς έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Νομίζετε ότι θα σταματήσει αυτή η αντιπαράθεση? Νομίζω όχι. Όχι. Γιατί όταν πρόκειται να κλείσουν κανάλια, θα μου επιτρέψει να σου πω, και όταν πρόκειται να βρεθούν ή κινδυνεύουν να βρεθούν. Δεν ξέρω, δεν λέω, μπορεί να απορροφηθούν από την νέα αγορά. Αλλά μέχρι τη στιγμή που θα αποδειχθεί αυτό, και μακάρι να αποδειχθεί, νομίζω ότι οποιοδήποτε αισθάνεται ότι χάνει τη δουλειά του και ότι κλείνει το μέσο στο οποίο εργάζεται, θα αντιδρά. Και πολύ περισσότερο οι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν υγιείς επιχειρήσεις και δεν αδειοδοτήθηκαν, θα αντιδρούν, αισθανόμενοι ότι κάποιος τους ενέπαιξε ή κάποιος τους στόχευσε. Είναι ένα δύσκολο θέμα και η κυβέρνηση δυστυχώς δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί όπως θα έπρεπε. Μην ξεχάσουμε και τις καταγγελίες Κοντομινά ότι η στόχευση της σύμπραξης Καλογρίτσα ήταν ο έλεγχος του ειδησογραφικού τμήματος. Αυτό ήταν και η αιτία να γίνει η παρέμβαση του κυρίου Βενιζέλου για να κληθεί στην Επιτροπή ο κύριος Παπάς. Εντάξει, αλλά εγώ το κρατώ και αυτό. Βεβαίως, είναι μια κατάθεση, αλλά προσέξτε, μιας πληροφορίας, η οποία όμως δημιουργεί κάποια ζητήματα. Δεν μπορώ όμως να παραβλέψω το γεγονός ότι ξεκινήσαμε με Καλογρίτσα, βρισκόμαστε στον Ιβάν και αύριο μεθαύριο δεν ξέρω σε ποιο άλλο θα βρισκόμαστε. Και ενδεχομένως αύριο κάποιος από τους υπερθεματιστές και υποψήφιους αντιούχους, δούμε να εγείρει στάση για κάποιον άλλο από τις συνεργασίες που θα προκύψουν. Ήδη υπάρχουν πόνοιες. Λοιπόν, είναι μια διαδικασία η οποία θα κρατήσει, δεν θα τελειώσει εύκολα, δεν θα τελειώσει γρήγορα. Και αν θέλεις την άποψή μου, νομίζω ότι είναι μια μάχη ουσιαστικά καθομολογίαν του πολιτικού μας προσωπικού διαπλοκής. Με ποια έννοια? Όταν λες για νέα Απλώς διαπλοκή, ουσιαστικά είναι ως να παραδέχεσαι, ως να ομολογείς ότι υπήρχε. Όταν λοιπόν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική, αυτά που θα ακολουθήσουν, νομίζω δεν θα είναι και τόσο εύκολα ούτε για την κυβέρνηση, ούτε για τον ίδιο το χώρο το δικό μας. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τους δικαστικούς, γιατί η χθεσινή απόφαση του Πρωθυπουργού να συναντηθεί με τους Προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων και να προκύψει ως αποτέλεσμα της συνάντησης η μισθολογική τους τακτοποίηση, ενώ εκκρεμεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις τηλεοπτικές άδειες, δημιούργησε πολλές αντιδράσεις και στο σκέλος της κοινωνίας, που περικόπτονται τα πάντα, αλλά και στο σκέλος της πολιτικής, διότι θεωρήθηκε και υπήρξαν και καταγγελίες και υπόνοιες συναλλαγής. Ναι, αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης. Εγώ δεν θα θέλω να πάω εκεί. Θέλω να πάω στην κοινωνική διάσταση του ζητήματος. Σαφώς είναι προκλητικό, έτσι την ώρα που η κοινωνία αγκομαχά γενικότερα, να υπάρχει αυτή αν θέλετε, η αντιμετώπιση των δικαστών. Το χάιδεμα μιας τάξης. Και δεν είναι τωρινό. Από την εποχή του αλογοσκούφη που είχαμε μπει σε αυτή την πορεία, θυμόσαστε τότε με τα αναδρομικά, όλα αυτά, βεβαίως, ότι ακόμα χρωστάμε στους δικαστές. Από την άλλη πλευρά λέει, ναι, η δικαιοσύνη θα απερίσπασε. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει και στους αστυνομικούς και στους άλλους ενστόλους. Εδώ λοιπόν, καλό θα κάνει η κυβέρνηση, με την ίδια ευαισθησία που δέχτηκε ο Πρωθυπουργός, έστω και αν κάπου μπλέχτηκαν οι γραμμές ηγεσίας συνδικαλισμού με την δικαιοσύνη, με την ίδια ευαισθησία, το Μαξίμου θα πρέπει να δεχτεί και τους συνταξιούχους. Σωστό θα πρέπει είναι να δεχτεί αυτό. Και τους εργαζόμενους. Σωστό είναι αυτό. Του ιδιωτικού τομέα, του δημόσιου τομέα, του Υπουργείου Υγείας, και εκεί να ξεκαθαριστούν όλα. Γιατί και δεν μπορώ να καταλάβω. Η εικόνα που μένει, και με συγχωρείς που σε διακόπτω, είναι ότι δέχθηκε τους δικαστικούς με εκκρεμότητα μιας μεγάλης υπόθεσης όπως αυτή των τηλεοπτικών αδειών και τους φιλοδόρησε, αν όχι αυξήσεις, γιατί ήταν μελλοντική υπόσχεση, παραμονή των μισθολογικών τους δεδομένων στα ίδια επίπεδα, και όταν επιχείρησαν να τον δουν οι συνταξιούχοι, τους φιλοδόρησε με χημικά. Ναι, αυτό είναι μια λάθος διαχείριση και ένα λάθος μήνυμα. Και δεν ξέρω ποιος τον ασχέτως συμβουλεύει. Αν ο κύριος Τόσκας ανέλαβε την πολιτική ευθύνη, δεν λέει κάτι. Δεν μου λέει τίποτα. Και δεν ξέρω ποιοι συμβουλεύουν τον κύριο Τσίπρα να έχει πάρει αυτά τα δρακόντια μέτρα στην Ηρώδο του Αττικού. Δεν ξέρω ποιοι τον συμβουλεύουν να χτίσει αυτός ο γυάλινος τείχος απέναντι στην κοινωνία. Νομίζω ότι είναι λάθος. Το χθεσινό πάρτι πώς το είδες? Δηλαδή, πήγανε τα RFME ήτανε. Ή πήγανε με τα κρασιά τους οι άνθρωποι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω Γιάννη Στρατάκη που ήσουν μαζί μας απόψε. Πάμε να προχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι. Σε ουσιαστική κατάργηση της σύνταξης χειρίας προχωρά το Υπουργείο με τον νόμο Κατρούγκαλου. Όχι μόνο κόβει τη σύνταξη σε όσους είναι κάτω από τα 55, αλλά αφήνει τη μισή και ακόμα λιγότερη σύνταξη σε όσους έχουν δουλειά ή δικαιούνται και δική τους σύνταξη.
Σε σταδιακή κατάργηση των συντάξεων χειρίας προχωρά το Υπουργείο, προκειμένου να εφαρμόσει τις διατάξεις που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου. Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, αυτό προκύπτει καθώς οι περιορισμοί δεν είναι μόνο ηλικιακοί, επειδή ο νόμος προβλέπει ότι στο εξής σύνταξη χειρίας σε φόρους ζωής θα παίρνουν οι επιζώντες σύζυγοι που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος, αλλά μπαίνουν περιορισμοί και στο ποσό της σύνταξης, που μπορεί να μειωθεί ακόμα και στα 30 ευρώ το μήνα για όσους καταστούν δικαιούχοι σύνταξης μετά το νέο νόμο και στο μέλλον δικαιωθούν και με σύνταξη χειρίας. Και ακόμα πολεμάνε. Με το παλιό καθεστώς που ίσχυε για όσους πήραν σύνταξη λόγω θανάτου μέχρι τις 15 Πέμπτου του 2016, ο επιζών σύζυγος παίρνει το 70% της σύνταξης του θανόντος ανεξάρτητα από την ηλικία του. Και μετά την τριετία το ποσό περιορίζεται στο 50% εφόσον ο επιζών συνταξιοδοτείται ή εργάζεται και ασφαλίζεται. Με το νέο καθεστώς, αυτό το σχέδιο της εγκυκλίου, οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι θα δικαιωθούν σύνταξη χειρίας μετά τις 13 Πέμπτου που ισχύει ο νόμος Κατρούγκαλου, θα πάρουν το 50% της σύνταξης του θανόντος για μία τριετία. Και αν στη λήξη της τριετίας είναι κάτω των 55 ετών, τότε η σύνταξη διακόπτεται για πάντα. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος ή ασφαλισμένη ή και άνεργος 46 ετών θα πάρει σύνταξη χειρίας έως τα 49 και μετά τίποτε. Βαρετήκαμε, κουραστήκαμε, άλλο τίποτα δεν μπορώ να σας πω. Τι είναι αυτά. 320 παίρνω σύνταξη και μου κόψανε και το ΕΚΑΣ. Τι να πω. Το 50% της σύνταξης που λάμβανε ή πρόκειτο να λάβει ο θανόν και αν ο δικαιούχος, επίζων σύζυγος, κλείνει τα 55 εντός της τριετίας της πρώτης καταβολής, τότε η σύνταξη διακόπτεται μόλις περάσουν τα 3 χρόνια, αλλά επαναχορηγείται στα 67. Για παράδειγμα, δικαιούχος σύνταξης χειρίας λόγω θανάτου μετά τις 13 Πέμπτου με αρχικό ποσό 600 ευρώ θα πάρει τα 300 για μία τριετία. Και αν κλείνει μέσα στην τριετία αυτή τα 55, η σύνταξη θα ανασταλεί στη λήξη της τριετίας και θα επαναχορηγηθεί στα 67. Αν στα 67 ο δικαιούχος παίρνει και τη δική του σύνταξη, τότε τα 300 ευρώ θα γίνουν 150. Αν στα 67 δεν πάρει δική του σύνταξη επειδή δεν συμπληρώνει τα ένσημα και δικαιωθεί με το επίδομα ανασφάλιση του ΟΓΑ, δηλαδή με τα 360 ευρώ, τότε κινδυνεύει αν επιλέξει τη σύνταξη χειρίας να χάσει τα 360 ευρώ του ΟΓΑ. Οι φίλες μου όλες είναι σε κακή κατάσταση. Μερικές τρώνε και στον Αγιο Νικόλαο. Δεν έχουν, και τρώνε εκεί. Ας τα πάρουν κι άλλα να δούμε τι θα γίνει. Αφάνε, οι νηστικοί αφού σου λένε πινάλες. Και αυτό γιατί στην νομοθεσία το ΟΓΑ προβλέπεται ότι το προνοιακό ποσό σύνταξης ή επιδόματος καταργείται από τη στιγμή που ο συνταξιούχος παίρνει και δεύτερη σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία. Σε αυτή την περίπτωση θα κινδυνεύσει να χάσει τα 360 ευρώ και να μείνει μόνο με 150 ευρώ. Ακόμα και τα απολύτως απαραίτητα τρόφιμα κόβουν πλέον τα νοικοκυριά προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα έξοδα του μήνα, ρίχνοντας την κατανάλωση από 50 έως 60% τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς που επιβεβαιώνει και η Ελστάτ. Και ενώ το καλάθι της νοικοκυράς έχει γίνει πιο φτωχό από ποτέ, παράγοντες της αγοράς κρούουν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς ανθίζει το παρεμπόριο σε βάρος του νομίμου εμπορίου με τεράστια απώλεια εσόδων για το κράτος. Ανάμνηση τίνει να γίνει το ασφιχτικά γεμάτο καλάθι της νοικοκυράς, καθώς και σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΣΤΑΤ, η κατανάλωση περιορίστηκε σημαντικά τα τελευταία 3 χρόνια. Νομίζω ότι έχει πέσει η κατανάλωση, ας πούμε, των τροφίμων. Πέσει σε πόσο χρονικό διάστημα? Σε 3 χρόνια. Και τι κάνουμε, δεν βάζουμε λιγότερα στο πιάτο, δεν τρώμε, τι κάνουμε? Με τι να ψωνίσω εδώ? Με την αυτοκίνητα, συνταξιούχο, πόσα πήρε λιγότερα αυτό το μήνα? Μόνο ζητάνε φόρους, το μόνο που ζητάνε φέρτε εδώ, φέρτε εκεί. Τι να ψωνίσει ο κόσμος, τι να πληρώσει ο κόσμος. Δεν βλέπετε εδώ τώρα, περνάνε 30 νοματέοι και έχουμε ένα καρότσι. Τι να ψωνίσει ο κόσμος? Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν και οι ίδιοι οι καταναλωτές, καθώς το καλάθι, λόγω της ανηλαιούς σφαγής των συντάξεων και των μισθών, μπαίνουν λιγότερα τρόφιμα. Αν είχες 20 ευρώ την εβδομάδα για τη λαϊκή, τώρα πόσα δίνεις, ας πούμε? Τώρα ούτε 10. Τόσο πολύ, 50%. Έλα μου. Γιατί? Τόσα πολύ. Φτάνουν 20 ευρώ, τι να προπισωλήσουμε? Είμαι μόνη μου, εμένα φτάνουν. Τι δεν πήρες επειδή δεν είχες λεφτά? Τι δεν πήρα? Φρούτα, ψάρι, τα πάντα που έχει, ωραία πράγματα, δεν μπορώ να πάρω. Πρέπει να υπάρχει φράγκο για να έχεις καροτσάκι να το γεμίσεις. Με κόψεις και από τα τρόφιμα δηλαδή? Από όλα. Από όλα. Από τι δεν έχουμε κόψει. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Αποστόλου, επισκέφθηκε την κεντρική λαχαναγοράς του Ρέντι, προκειμένου να ελέγξει τον τρόπο διακίνησης των τροφίμων και την τιμολόγησή τους. Η επαφή μου με το χώρο μου δημιούργησε άριστες εντυπώσεις, κυρίως όσον αφορά την οργάνωση που υπάρχει, που σημαίνει ότι ο Έλληνας αγρότης σε αυτή την προσπάθεια έχει πλέον και αυτούς
τους χώρους που μπορούν να τους συμπαρασταθούν. Από την πλευρά τους, οι έμποροι έθεσαν ξανά το καυτό θέμα του παρεμπόριου, από το οποίο πλήττεται το νόμιμο εμπόριο και χάνονται δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από φοροδιαφυγή. Θεωρούμε ότι υπάρχουν βίκοα ΟΤΑ και πιστεύω ότι στην πορεία θα έχουμε μια καλύτερη εξέλιξη όσον αφορά τα προβλήματα που ταλανίζουν το χώρο και ιδιαίτερα στο επίπεδο του παρεμπορίου, που πραγματικά είναι μια πληγή για τις επιχειρήσεις μας. Εμείς θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να μεγενθύνουμε το αποτέλεσμα της αγοράς, να εξασφαλίσουμε τους όρους όπου διακινείται με ασφάλεια και σε προσιτή τιμή το προϊόν των Ελλήνων παραγωγών και καταναλώνει ο Έλληνας καταναλωτής. Σε κάθε περίπτωση, οι τρόφιμα υπάρχουν άφθονα και σε άριστη ποιότητα στη χώρα μας. Το θέμα είναι ότι οι Έλληνες έχουν υποστεί ξαφνική φτωχοποίηση. Πρόβλημα που δεν λύνεται με συσίτια και πράξεις αλληλεγγύης. Και όσο πιο γρήγορα οι κυβερνώντες το παραδεχτούν, τόσο καλύτερα για όλους. Αυξημένη κίνηση στις εφορίες και συγκεκριμένα στο τμήμα Μητρώου παρουσιάζεται τις τελευταίες ημέρες. Και αυτό γιατί περισσότεροι που κατέχουν τα λεγόμενα μπλοκάκια σπέβδουν να τα κλείσουν για να αποφύγουν τη νέα φορολογική θύελα. Οι ουρές από τη ΔΕΗ και την ΕΙΔΑΠ αρχίζουν να μεταφέρονται σιγά σιγά σε εφορίες της χώρας, καθώς ιδιαίτερα αυξημένη παρουσιάζεται η προσέλευση στα τμήματα Μητρώου από χιλιάδες φορολογουμένους, οι οποίοι σπέβδουν να υποβάλουν δήλωση διακοπής εργασιών. Το λεγόμενο μπλοκάκι, η δελτίο παροχής υπηρεσιών που για χιλιάδες επαγγελματίες αλλά και μισθωτούς που φαίνονται εικονικά ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά απλώς εργάζονται με αυτή τη σχέση σε συγκεκριμένους εργοδότες, αποτελούσε εργαλείο της δουλειάς. Πλέον έχει καταστεί ένα επικίνδυνο φορολογικό βαρύδι που απειλεί να παρασύρει στο βυθό των χρεών προς το δημόσιο χιλιάδες φορολογουμένους. Έτσι, προκειμένου να γλιτώσουν την επερχόμενη φορολογική και ασφαλιστική καταιγίδα που θα χτυπήσει το εισόδημα που παράγεται μέσω της έκδοσης τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, σπέβδουν να το κλείσουν. Μέχρι πρότινος, πολλοί φορολογούμενοι επέλεγαν να κρατούν τον μπλοκάκι ανοιχτό, ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν είχαν κάποιο εισόδημα, αφού αναζητούσαν κύρια ή πρόσθετη εργασία. Το ότι κλείνουν τον μπλοκάκι είναι αποτέλεσμα των υπολογισμών που κάνουν για το πρόσθετο ασφαλιστικό και φορολογικό κόστος που συνεπάγεται τυπική άσκηση ενός ελεύθερου επαγγέλματος ή μισθωτής εργασίας με μπλοκάκι. Κλείνοντάς το, ο φορολογούμενος γλιτώνει το ετήσιο τέλος επιδιδεύματος που ανέρχεται σε 650 ευρώ και επιβάλλεται ανεξάρτητα από το αν ο φορολογούμενος έχει εισόδημα από το μπλοκάκι, την επιβολή ασφαλιστικής εισφοράς με συντελεστή περίπου 27% επί του καθαρού εισοδήματος και τη φορολόγηση του εισοδήματος με συντελεστή 22% από το πρώτο ευρώ εισοδήματος. Ενώ ειδικά για τους μισθωτούς που έχουν και μπλοκάκι, εκτός από την ασφαλιστική εισφορά, ο φόρος εισοδήματος θα υπολογίζεται ακόμη και με συντελεστή έως και 45%. Εκτός συνόρων, τους χειρότερους φόβους των διεθνών οργανώσεων αρρωγής για την IT επιβεβαιώνει ο μέχρι τώρα απολογισμός από το πέρασμα του κυκλώνα Μάθιου, με τους νεκρούς να βρίσκονται πλέον στους 340, καθώς τα συνεργεία διάσωσης έχουν αρχίσει να αποκτούν πρόσβαση στις πληγήσεις περιοχές. Την ίδια στιγμή, το σύστημα κακοκαιρίας αγγίζει τη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, με δύο πολιτείες να έχουν ήδη κηρυχθεί προληπτικά σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και 3 εκατομμύρια κατοίκους των παράκτιων περιοχών να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Μια άνευ προηγουμένου κινητοποίηση είναι σε εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις Αμερικανικές αρχές να ετοιμάζονται πυρετοδός για την επέλαση του τυφώνα Μάθιου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κινητοποίηση των τελευταίων δεκαετιών. Οι περιοχές που θα βρεθούν στη δίνη του τυφώνα είναι η Φλόριντα, η Τζόρτζια, η Βόρεια και η Νότια Καρολίνα. Συνολικά 26 εκατομμύρια πολιτών αναμένεται να επηρεαστούν από το πέρασμά του. Την ώρα που οι κάτοικοι στην Αϊτή και τη Δομινικανή Δημοκρατία μετράνε τις πληγές τους, καθώς ήδη έχουν πεθάνει περισσότεροι από 340 άνθρωποι, οι Αμερικανοί ετοιμάζονται για την μετοπική σύγκρουση με τον τυφώνα. Από την πλευρά τους, οι ειδικοί εκφράζουν φόβους ότι αν ο Μάθιου συνδυαστεί με τον τυφώνα Νικόλ, που πλήττει ήδη τις ακτές των Βερμούδων, τότε το πέρασμά του θα είναι ακόμη πιο καταστροφικό. Ο τυφώνας Μάθιου είναι ο ισχυρότερος τυφώνας που απειλεί τις ακτές του Ατλαντικού την τελευταία δεκαετία και μπορεί να είναι ο πιο καταστροφικός στο πέρασμά του από τη Βόρεια και Ανατολική Φλόριντα τα τελευταία 118 χρόνια. Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα έχει κηρύξει τις τρεις Αμερικανικές πολιτείες, Φλόριντα, Τζόρτζια και Καρολίνα, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ύστερα από τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αρχών, οι περισσότεροι κάτοικοι άρχισαν έστω και την τελευταία στιγμή να τις λαμβάνουν σοβαρά. Μάλιστα, προτού απομακρυνθούν από τις εστίες τους, πολλοί έβαλαν ένα χεράκι για να προστατεύσουν την περιουσία τους. Οι προετοιμασίες των Αμερικανών και γενικότερα η κινητοποίηση των Αμερικανών θυμίζουν εμπόλεμη κατάσταση, την ώρα που οι αρμόδιες αρχές προειδοποιούν ότι οι ζημιές που θα υποστούν οι περιοχές που θα πλήξει ο τυφώνας θα χρειαστούν εβδομάδες, ίσως και μήνες για να αποκατασταθούν. 7 εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να βυθιστούν στο σκοτάδι, σύμφωνα με τα Αμερικά μέσα ενημέρωσης, με τις Αμερικανικές αρχές να υποστηρίζουν πως περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να ξεσπιτωθούν για να γλιτώσουν από τον τυφώνα Τέρας.
Ωστόσο, εκατοντάδες είναι αυτοί που αγνοούν επιδεικτικά τις προειδοποιήσεις των αρχών και παραμένουν σε εστίες τους. Μπορεί ο τυφώνας Μάθιου να υποβαθμίστηκε στις τελευταίες ώρες από την κατηγορία 4 στην κατηγορία 3. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το μόνο που αλλάζει είναι η ταχύτητα των ανέμων. Μειώνεται από 130 χιλιόμετρα σε 120, γεγονός που σημαίνει ότι ο κίνδυνος παραμένει. Εν τω μεταξύ, τους χειρότερους φόβους των διεθνών οργανώσεων αρρωγής για την Αιτή επιβεβαιώνει ο μέχρι τώρα απολογισμός από το πέρασμα του κυκλώνα Μάθιου, με τους νεκρούς να βρίσκονται πλέον στους 340. Καθώς τα συνεργεία διάσωσης έχουν αρχίσει να προσεγγίζουν τις πληγήσεις περιοχές. Περιοχές του νησιού είχαν καταστραφεί στο σεισμό του 2010 και αρκετοί έμεναν έκτοτες σε κατοικίες που είχαν κατασκευαστεί ημιπροσωρινά, με τις μικρότερες δυνατές προδιαγραφές. Η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, η πορεία του οικονομικού προγράμματος και η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη χαλαρή συνάντηση που είχαν ο Αλέξης Τσίπρας με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων στο Μέγαρο Μαξίμου. Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Αρχιεπίσκοπο, ο Πρωθυπουργός είπε ότι ο διάλογος είχε επιτυχή έκβαση, γιατί βασίστηκε στην ειλικρίνεια καθώς και στην αμεσότητα στην ανταλλαγή των απόψεων. Μιλώντας για την πορεία του οικονομικού προγράμματος, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο ταξίδι του Υπουργού Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτου στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι θα έχει πολύ γεμάτο πρόγραμμα και συναντήσεις με τους Υπουργούς Οικονομικών των ΗΠΑ Τζακ Λιού, της Γερμανίας Βόλφα Ξόιμπλε, της Γαλλίας Μισελ Σαπέν, τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί και στελέχη του Διεθνούς Ταμείου. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ολοκληρώνεται τη δεύτερη αξιολόγηση με την Ελλάδα να ανταποκρίνεται και να εφαρμόζει ό,τι έχει συμφωνήσει. Είπε επίσης ότι από τη στιγμή που η Ελλάδα εφαρμόσει τα συμφωνηθέντα, όσοι αντιτίθενται στη ρύθμιση του χρέους δεν θα έχουν πρόσχημα για να αρνηθούν την εφαρμογή όσων έχουν συμφωνηθεί για το συγκεκριμένο θέμα. Ο κ. Τσίπρας στάθηκε στη σημασία της ένταξης χώρας στο μηχανισμό ποσοτικής χαλάρωσης, συνεχίζοντας εκτίμηση ότι ως το Δεκέμβριο θα υπάρχει γύρω από τα θέματα αυτά σημαντική εξέλιξη, η οποία θα ξεκλειδώσει τη δυναμική της οικονομίας και θα δώσει όθηση, παρέχοντας στους επενδυτές τα εχέγγυα ώστε να προχωρήσουν σε επενδύσεις. Από την πλευρά τους, οι βουλευτές μετέφεραν στον Πρωθυπουργό την εικόνα που έχουν από την περιφέρειά τους και εκτίμησαν ότι οι πολίτες είναι πρόθυμοι να υπομείνουν τις θυσίες εάν τους δίδεται με ειλικρίνεια μία προοπτική, ενώ τους ζήτησαν να προχωρήσει στην εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος. Ο μπουφές ήταν λιτός, με μπόμπες, καναπεδάκια και τυροπιτάκια. Το πολιτικό μενού εμπεριείχε κυρίως στις τηλεοπτικές άδειες, στο συνέδριο και αρκετή κριτική για την Νέα Δημοκρατία. Η έκπληξη της βραδιάς ήταν το μουσικό πρόγραμμα που διασκέδασε τους βουλευτές. Ο Κώστας Ζουράρης κάθισε στο πιάνο και έπαιξε από ελαφρά τραγούδια έως αντάρτικα. Κώστα, ο τελευταίος πριν από σένα που είχε καθίσει εδώ ήταν ο Βαρουφάκης, του είπε ο Τσίπρας, προς έκπληξη ή μήπως και σοκ των παρευρισκομένων. Ο βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ξεκίνησε με το «Άσε με να φύγω» με τη φωνητική συνοδεία της Έλενας Κουντουρά και συνέχισε με το «Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει». Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η εκπομπή Παρεμβάσεις με τον Άκη Παυλόπουλο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.